Προβλήματα στην επικοινωνιακή τακτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ για την πανδημία δημιούργησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Παύλος Πολάκης. Να δούμε το ρεπορτάζ. Ο Αψής Φαγιανός ξαναχτύπησε, τεινάζοντας στον αέρα όλο το επικοινωνιακό ντεμαράζ που επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας στο μέτωπο της πανδημίας. Ο Παύλος Πολάκης, υπερήφανος, πόσταρε αυτή τη φωτογραφία. Διασκέδασε σε φιλικό του σπίτι χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, με τη χώρα να βρίσκεται ήδη στις πρώτες δύσκολες ημέρες του δεύτερου lockdown. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Σταρ, έκανε λόγο για αρνητική εικόνα και λάθος στην ανάρτηση του πρώην υπουργού του. Στο διατάφτα όμως φρόντισε να τον καλύψει, χαρακτηρίζοντας επαρκής τις εξηγήσεις του. Μην έχοντας την δυνατότητα να βρεθεί οπουδήποτε αλλού, πήγε σε ένα φιλικό σπίτι για να γευματίσει. Αυτό δεν είναι καθόλου αρνητικό, επιτρέψτε μου να πω. Το αρνητικό είναι η διαφήμιση του, διότι αυτό είναι μια προτροπή στον κόσμο ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να τηρούμε τα μέτρα. Νομίζω ήταν λάθος όσον αφορά την ανάρτηση. Όσον αφορά την εξήγηση όμως, η εξήγηση είναι επαρκής. Ένας γιατρός που χειρουργεί και είναι μέσα στο χειρουργείο και έχει τεστ τις τελευταίες 30 ώρες, είναι προφανές ότι δεν είναι κίνδυνος και δεν είναι επικίνδυνος για να διαδώσει τον ιό. Ο ιατρός και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Πολάκης γράφει στα παλιά του τα παπούτσια τα μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας και παρακινεί τους πολίτες να παρανομούν. Αν αυτό δεν αποτελεί κεντρική γραμμή από τον κύριο Τσίπρα, τότε οφείλει άμεσα να διαγράψει τον κύριο Πολάκη από την κυριοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν λάθος αυτό, δεν έπρεπε να έχει γίνει. Έδωσε λάθος μήνυμα αυτή την ανάρτησή του ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Τσίπρας δεν τον κάλυψε. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ήταν μια λάθος εικόνα αυτή, ότι έστειλε λάθος μήνυμα σε μια περίοδο που πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Βολές κατά του Παύλου Πολάκη εξαπέλυσε ο καθηγητής γενετικής Μανώλης Δερμιτζάκης. Θα ήταν συνετό μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που είναι και επιστήμονες υγείας, να είναι πολύ προσεκτικοί όχι μόνο στο ότι δείχνουν στα social media, αλλά πολύ περισσότερο πώς λειτουργούν στην πανδημία. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή κάνουν τεράστιες θυσίες για να εμποδιστεί η πανδημία. Ο κύριος Πολάκης, μετά από τις δηλώσεις Τσίπρα, επανήλθε. Επειδή είδα πως έσωσε γραμμή το υπόγειο του Μοσχάτου να μπουν τα τρόλ του εδώ να κάνουν φασαρία για να καλύψουν την αισχρή αποτυχία της διαχείρισης του Μητσοτάκη για την πανδημία, ενημερώνω πως είμαι σε τεστ PCR αρνητικός για τον κορονοϊό με προχθεσινό τεστ. Άντε τσογλάνια, κάντε καμία άλλη δουλειά. Είμαι πολύ πιο επιστήμονας από εσάς για να τηρώ τα μέτρα, αλλά δεν θα σταματήσουμε να ζούμε.